Τώρα, αλλάζοντας θέμα και καλωσορίζοντας κοντά μας την Μελίνα Τσέλιου, πάλι θα πάρουμε το κινητό μας, δεν το αφήνουμε σε ησυχία. Με τίποτα. Είναι τα έξυπνα τηλέφωνα λοιπόν, τα οποία λέγαμε χαριτολογώντας παλιά, πότε θα κάνουμε και καφέ. Τώρα δεν θα κάνουμε καφέ, αλλά θα κάνουμε εξετάσεις από το μέλλον, εξετάσεις για την υγεία μας. Και με ποιο τρόπο. Και δεν θα είναι μόνο τα κινητά, αλλά ας ξεκινήσουμε από το κινητό, το οποίο θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με τους Κορεάτες, πρέπει να σας πω. Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν φέρει επανάσταση στο κομμάτι συνδυασμού ιατρικών εξετάσεων με το κινητό. Οι άνθρωποι έχουν φύγει μπροστά στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Τεζόν, που είναι μία πόλη της ελεύθερης και δημοκρατικής Κορέας. Προχώρησαν οι άνθρωποι και θεωρούν, ότι στο μέλλον θα φτύνεις στο smartphone και θα μπορούν να σου πούν εάν έχεις τροφική δηλητηρίαση, αν έχεις λίμωξη από στρεπτόκοκο ή αν έχεις μία άλλη, τέλος πάντων, μικροβιακή λίμωξη. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά με λίγο σάλιο ή με λίγο αίμα, να το χοντρίνω κι άλλο, ή με λίγα ούρα, θα μπορούσα να το χοντρίνεις κι άλλο. Όχι, όχι, δεν θέλω να προχωρήσω. Θα σταματήσω στα υγρά. Θα σταματήσω στα υγρά. Θα μπορεί το κινητό με την επιφάνεια, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, τα smartphones την κίνηση την κάνεις πάνω στην επιφάνεια. Έχουν τη δυνατότητα ή θα την έχουν αναβαθμισμένη τη δυνατότητα να εξετάζουν με συγκεκριμένα αντιγόνα από ποια λίμωξη έχεις παρουσιάσει. Για να καταλάβουμε δηλαδή, θα έχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ένα application όπως λέγεται στα αγγλικά. Βεβαίως. Το οποίο θα το κατεβάζουμε, θα φτύνουμε το κινητό και θα μας λέει το κινητό, έχεις ίωση, για παράδειγμα. Έχεις γρήπη. Το νευρευτικού, λίμωξη. Είσαι ματισμένος που ακούω από το control. Λοιπόν, δεν θα λέει για το μάτι, αυτό δεν θα είναι μέσα στην εξέταση. Θα λέει για το πόδι που έχει, για παράδειγμα, πρόβλημα και πρέπει να πάει να εξεταστεί. Ναι, εννοείται. Το τραβάς και εσύ ακόμα περισσότερο. Το σηκώνει το θέμα αυτό. Ναι, λοιπόν, όντως το σηκώνει. Εγώ όμως θα σας πάω και λίγο αλλού. Θυμάστε τα τατουάζ που κάναμε μικρά, τα οποία τα είχαμε και μετά από 10 μέρες φεύγαν από μόνα τους. Τα στρουμφάκια αυτά που κάναμε. Ναι, λοιπόν. Κοιτάξτε πίσω μας. Λοιπόν, αυτό το τατουάζ ετοιμάζεται για να κάνει έλεγχο τα επόμενα χρόνια στην ηλεκτροφυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Δηλαδή, καρδιακή συχνότητα, το ηλεκτρικό πεδίο της καρδιάς, αλλά και την ηλεκτροφυσιολογία του εγκεφάλου. Με ποια αιτία ξεκίνησε όλο αυτό, που πρέπει να σας πω ότι πάει πάρα πάρα πολύ καλά και θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα είναι προς εμπορική χρήση των γιατρών. Γιατί οι γιατροί θέλουν να κρατούν μία σταθερή σχέση με τον ασθενή, ο οποίος φεύγει από το νοσοκομείο, και θέλουν να ξέρουν πώς πάει ανά πάσα στιγμή. Άλλη καρδιακή συχνότητα μπορεί να έχουμε το πρωί, άλλη το βράδυ. Και σε έναν εμφραγματία, παραδείγματος χάρη, ή σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κολπική μαρμαριγή και σε ενδιαφέρει να ξέρεις πώς πάει η καρδιά του από την ηλεκτρονική, συγγνώμη, την ηλεκτρολογική διάσταση. Έχω μπερδέψει τα ηλεκτρονικά με την ηλεκτρολογικά. Αντιλαμβάνεσαι. Αυτό δουλεύει μόνο του. Αυτό θα δουλέψει μόνο του. Πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει χαμός, γιατί ψάχνουν και ανεβάζουν όλο και περισσότερες πληροφορίες. Οι κατσετάκιδες θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Το Ινστιτούτο θα κάνει και άλλη ανακοίνωση μέσα στον επόμενο χρόνο. Νομίζω ότι στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία θα χρειαστεί πάρα πολύ. Στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να πάνε να γεννήσουν Έλληνες και οι Κορεάτες φτιάχνουν κινητά που τα φτύνεις. Το 2020 όλα θα είναι διαφορετικά. Διάγνωση. Έλεος. Το 20 θα είναι διαφορετικά. Έχω μείνει άφωνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.